αισθητή είναι η αύξηση τουριστών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, στο οποίο προσγειώθηκαν 300 περίπου πτήσεις εξωτερικού το Σαββατοκυριακό, με την επιβατική κίνηση να είναι αυξημένη κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μείνουμε για 9 ημέρες σε τουριστικό θέατρο κοντά στο Ηράκλειο. Αισθάνομαι πολύ καλά. Ωραίος καιρός εδώ. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε στο Ηράκλειο και θεωρώ ότι θα ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο. Νιώθω ασφαλής. Αγαπώ την πόλη σας. Όλα είναι όμορφα εδώ. Οι άνθρωποι, το φαγητό, ο καιρός, τα πάντα. The culture, the food, the weather, everything. Γίνεται χαμός στο αεροδρόμιο, βουλιάζει από κόσμο, έχει πολλή κίνηση. Υπάρχει θέμα με το πάρκινγκ, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, γιατί πληρώνουμε και δεν μπορούμε να κάθουμε πάνω από 2 ώρες. Και πρόπερση είχαμε πάρκινγκ από πάνω. Ναι. Μας το πήρανε, πάπα, αυτό τέλειωσε, τελειώσαμε. Ναι. Τώρα είναι δηλαδή για τα... Τώρα είναι για τα νοικιαζόμενα, ναι. Εμείς δεν έχουμε τίποτα, μας διώχνουν από παντού. Από το κτέλ, το αστικό, μέχρι το ταξί, δεν μας αφήνουν πουθενά. Ναι, και βλέπουμε πρέπει και... να είμαστε το μαύρο πρόβατο εμείς. Δυστυχώς, λύση δεν δίνεται. Λύση δεν δίνεται. Προχθές έτυχε να δω ένα περιστατικό που με συγκλώνησε. Μία κυρία έχασε το παιδί της, ξέφυγε από το χέρι και έτρεχε το παιδί μέσα στα λεωφορεία και να τρέχει η κυρία αλόφρανη να προσπαθεί να βρει το παιδί της. Έτσι, αν τρέχουμε κι εμείς, εντάξει, το παιδί δεν έχει κοντά. Αλλά φανταστείτε τώρα και άλλα λεωφορεία να έρχονται από δεξιά, άλλα λεωφορεία να έρχονται από αριστερά. Φανταστείτε αν ένας συνάδελφός μου δεν προσέξει, γιατί εκεί έχουμε τα μάτια μας όχι 4 ή 14, 1004. Θα γίνει ένα ατύχημα. Στον δρόμο διπλοπαρκαρισμένα πούλμαν. Μα αφού δεν έχουμε πού να σταματήσουμε, πού να πάμε, για να παραλάβουμε τον κόσμο. Φράκαρε, να το φωνάς. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες ο Νίκος Καζαντζάκης με τους τουρίστες να ανυπομονούν να βρεθούν σε τουριστικά θέρετρα της Ανατολικής Κρήτης, δηλώνοντας ότι νιώθουν ασφαλείς. 7 ημέρες θα μείνουμε στο Ηράκλειο. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε. Νιώθω ασφαλής και έχω κάνει το εμβόλιο. Belgium. Είμαι από το Βέλγιο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί σας και νιώθω ασφαλής. Θα μείνω 15 ημέρες. Στο δεκαήμερο του Ιουλίου, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καταγράφηκε το 83% της κίνησης του 2019, γεγονός που προκαλεί ικανοποίηση στις τάξεις των ξενοδόχων. Στατιστικά το πρώτο δεκαήμερο, το οποίο μας έδειξε ότι είμαστε 83% του 19, είναι πάρα πολύ καλό ποσοστό. Βέβαια είναι στο νομό Ηρακλείου τα περισσότερα και βλέπουμε ότι έχουν ανοίξει και όλα τα ξενοδοχεία του νομού και οι πληρότητες τους αρχίζουν και είναι αρκετά καλές. 19 του μήνα θα ανοίξει και η Αγγλία, κανονικά, η Μεγάλη Βρετανία. Το πρόβλημα ακόμα το μεγάλο είναι με τη Ρωσία. Από νωρίς το πρωί επικράτησαν εικόνες αλαλούμ στο κεντρικό δρόμο, όπου πάρκαραν δεκάδες τουριστικά λεωφορεία, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία τόσο των οχημάτων όσο και των λεωφορείων του αστικού κτέλ. Εμείς υποχρεωνόμαστε εδώ πέρα που ενώ απαγορεύεται να κάνουμε την αναστροφή, να κάνουμε υποχρεωτικά αναστροφή, για το λόγο ότι αν μπούμε μέσα δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να φύγουμε για να κάνουμε το δικό μας δρομολόγιο. Δηλαδή μπλοκάρει. Μπλοκάρει, είναι επικίνδυνα γιατί κόβουν 2 λουρίδες στο δρόμο και αναγκάζονται οι πεζοί που αφήνουμε απέναντι να ξεφορτώσουμε για να περάσουν, να είναι σε επικίνδυνο σημείο για να περάσουν τη διάβαση. Ας πούμε το λεωφορείο απέναντι μπορεί να κάτσει 2 ώρες εκεί. Ας μην έρθει εδώ 2 ώρες, ας μείνει στη δική του μάντρα 1 ώρα και να έρθει 10 λεπτά, 20 λεπτά πριν είναι να πει να φορτώσει. Για ποιο λόγο να έρθει εδώ πέρα, να είναι 1 ώρα εδώ πέρα. Την ανάγκη να βρεθεί λύση στο ζήτημα της στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων τονίζει ο Γιώργος Μανουσάκης. Σημασία έχει ότι αυτό που είδατε σήμερα ήταν μια μικρογραφία, έτσι, για να απειροελάχιστο το τι συμβαίνει όταν έχουμε κίνηση. Τα προηγούμενα χρόνια υπάρχουν βίντεο, δηλαδή να βλέπετε ένα λεωφορείο να έρθει από τη μια μεριά, ένα από την άλλη. Και με ικανότητες, ξέρω εγώ, που έχουμε συνηθίσει πλέον να περνάμε τα λεωφορεία στην τρίχα, πίσω μας να κινούνται άνθρωποι με βαλίτες, μπροστά μας στα πλάγια. Έτσι, το λέμε, το φωνάζουμε, το διατυμπανίζουμε. Δυστυχώς, κανείς δεν ενδιαφέρεται.